στο προσωπικό της υπηρεσίας της τροχείας Αγίου Νικολάου, τον αστυνομικό διευθυντή Λασιτίου τον κύριο Παπαδάκη, τον υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιτίου τον κύριο Καταμία, τον ταξίαρχο Ναυποστρατεία τον κύριο Μιλάκη και τους εκπροσώπους όλους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η υπηρεσία μας έχει καθιερώσει κάθε χρόνο οι μέρες του Πάσχα να πραγματοποιεί δράσεις που στόχο έχουν την ενημέρωση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ως υπηρεσία, εκτός στον τομέα της καταστολής και της βεβαίωσης των τροχονομικών παραβάσεων, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης, αφού κύριο μέλημά μας αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τον επόμενο μήνα κλείνει ένας κύκλος επισκέψεων σε όλα τα σχολεία της περιοχής μας, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μια σειρά επαφών και ενημέρωση των μαθητών για την οδική ασφάλεια και τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Παρουσίαση της λειτουργίας του εξοπλισμού της υπηρεσίας μας και χρηστικές συμβουλές σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Σκοπός των ενημερωτικών αυτών προγραμμάτων είναι να καλλιευθυνθεί στα παιδιά από μικρή ακόμα ηλικία σωστή οδική παιδεία και αγωγή για την αποφυγή και πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό, καθώς θα πρέπει και η πολιτεία να εντάξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, όπου υλοποιούνται πέρα από τα σχολικά προγράμματα περαιτέρω δράσεις εξωσχολικού χαρακτήρα. Αυτές συνίστανται στη δημιουργία και διανομή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, φυλάδια, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά παιδεία και ιστοσελίδες κυκλοφοριακής αγωγής, καθώς και στην ίδρυση εκπαιδευτικών μονάδων προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών κυκλοφορίας, αντίστοιχων των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής που στοχεύουν στην πρακτική εκπαίδευση των νέων. Φέτος λοιπόν, αποφασίσαμε ως υπηρεσία να πραγματοποιήσουμε μια ξεχωριστή δράση και να βραβεύσουμε δύο γυναίκες συμπολίτησές μας που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, καθώς μέσα από την εθελοντική τους δράση περνούν μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πρόκειται για την κυρία Πρινιωτάκη Ελένη και την κυρία Μεταξά Σύση, οι οποίες είναι μέλη του συλλόγου «Εύζωμε το καρκίνο». Ένα σύλλογος, όπως ο οποίος δραστηριοποιείται στο νομό Ηρακλείου από το 2002 και είναι πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας. Σκοπός του είναι η ενδυνάμωση των ατόμων που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο, προσφέρει υπηρεσίες οικονομικής στήριξης με παροχή εξοπλισμού στα ομπολογικά τμήματα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Βενιζελίου, στην εξυπηρέτηση των ασθενών, στην οικονομική ενίσχυση και συμβάλλει και στην ψυχολογική τους υποστήριξη. Οι δύο κυρίες που θα βραβευτούν σήμερα κατασκευάζουν και χορηγούν δωρεάν, όπως θα σας πούν και οι ίδιες στη συνέχεια, ειδικά επιθέματα και μαξιλάρια σε γυναίκες που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Έχουν διαγνωστεί με κατάσταση τους και έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες και τα οποία διευκολύνουν τη χρήση της ζώνης ασφαλείας από αυτές, καθώς θα τοποθετούν στο σώμα τους και στη ζώνη ασφαλείας των οχημάτων τους. Πριν προχωρήσουμε όμως στις βραβεύσεις των δύο κυριών, θα ήθελα να καλέσω τον αστυνομικό διευθυντή Λασιτίου, τον κύριο Παπαδάκη, να τεθεί ένα χαιρετισμό. Καλό μεσημέρι και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχουμε καλή ανάσταση σε όλους μας, με υγεία. Οι δράσεις της αστυνομίας είναι πολύ γνωστές. Οι δράσεις οι οποίες κάνει το Τμήμα Τροχείας Αγίου Νικολάου επίσης είναι γνωστές. Κατά καιρού έχει κάνει σημαντικές. Το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, το οποίο τόσα χρόνια προσπαθούμε εμείς σαν αρχηγείο ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να ενταχθεί στα σχολεία, εμείς από την πλευρά μας αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει πλέον και η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, να σταθεί πάνω σε αυτό και να το καθιερώσει σαν μάθημα από τους παιδικούς σταθμούς. Από εκεί πρέπει να αρχίσει, για να μην χάνουμε, να μην καθούν άλλες γενιές.
και να γίνει κατανοητό στα παιδιά από πολύ μικρά ότι μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο θα πρέπει είτε να καθόμαστε στο καθισματάκι μας, είτε ανάλογα με την ηλικία μεγαλώνοντας να χρησιμοποιούμε τη ζώνη ασφαλείας. Και επίσης, όταν ανεβαίνουμε πάνω σε ένα δίκυκλο όχημα, οπωσδήποτε πριν να ανέβουμε, είτε ο οδηγός είτε και τα παιδιά, θα πρέπει να βάλουμε το κράνος. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι σημαντική η δράση η οποία έχετε αναλάβει και κάνει ο σύλλογος FZON. Θεωρώ ότι πλέον ο καρκίνος είναι δυστυχώς πλέον στη ζωή μας. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει έναν καρκινοπαθή. Εγώ μέσα στην οικογένεια μου έχω από τον πατέρα μου από το 2010. Οπότε γνωρίζω από κοντά το τι σημαίνει το να είσαι ένα μέρος της οικογένειάς σου, να είναι καρκινοπαθής, που τι χρειάζονται αυτή η ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό. Είναι το άγχος και το ωμέγα. Μπορεί τα φάρμακα να έχουν τη συμβολή την οποία μπορεί να έχουν, ποινό όμως όταν υπάρχει στήριξη, όχι μόνο οικογενειακή, αλλά και γενικότερα της πολιτείας ή ακόμα πρωτοβουλειών σαν τη δική σας, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αισθάνονται ότι δεν είναι μοναχοί, γι' αυτό θέλουμε. Να μην αισθάνονται ότι είναι μοναχοί. Συγχαρητήρια σε όλους σας και θεωρώ ότι αυτό να είναι η αρχή. Μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Να είστε καλά και καλή ανάσταση να έχουμε. Thank you.